Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι αυτή η μέθοδος αντιπύρ και αν δεν κάνω λάθος χρησιμοποιήθηκε και όλα στη φωτιά στην Εύβοια. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Η μέθοδος αυτή θεσμοθετήθηκε, όπως προαναφέρατε, πριν από 2 χρόνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι μια κοινή υπουργική απόφαση των 2 Υπουργείων. Εκεί μέσα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπου μία πυρκαγιά ξεκινάει από χέρια εξειδικευμένου προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος, έτσι ώστε να συνενωθεί με την πυρκαγιά που έρχεται από το κυρίως μέτωπο για να μην υπάρχει καύσιμη ύλη και να σταματήσει με αυτό το μέσο. Κύριε Τσίγκα, όσο εσείς μας μιλάτε, βλέπουμε και τα πλάνα, τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε ότι σε κάποια σημεία οριοθετείται ένα σημείο και μπαίνει φωτιά από εσάς τους πυροσβέστες, ελεγχόμενοι φαντάζομαι φυσικά, απέναντι από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Σωστό είναι αυτό. Αυτό αξιολογείται και εκτιμάται από το προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό, το οποίο πιστοποιήθηκε από την δασική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε εκπαίδευση, πιστοποιήθηκαν, έλαβαν τεχνογνωσία όλοι οι συνάδελφοι και αυτό για να ξεκινήσει σε μια περιοχή, σε μια πυρκαγιά στην πατρίδα μας, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι συνάδελφοι και άλλες προϋποθέσεις οι οποίες σωρευτικά να συντρέχουν, να μην υπάρχει άλλο μέσο. Είναι το τελευταίο μέσο που χρησιμοποιούμε με την άδεια του δασαρχείου, με την εκτίμηση των μετεωρολογικών συνθήκων, με το επικλινές του εδάφους, με τους ανέμους που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε μια πυρκαγιά, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια πυρκαγιά έχει στην περίμετρό της πάρα πολλά μέτωπα. Όλοι οι συνάδελφοι αυτό κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Σε κάποια σημεία επιλέγουμε ως έσχατη λύση αυτή, η οποία νομοθετήθηκε και πλέον γίνεται όπως προαναφέραμε από επιστημονικό προσωπικό. Κύριε Τσίγκα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η έσχατη λύση? Όχι βέβαια, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα είναι ασφαλής αυτή η κατάκαυση, να μας επιτρέπουν οι άνεμοι, η υγρασία, οι μετεωρολογικές συνθήκες για τις επόμενες 3 ώρες, έτσι ώστε να μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και όχι να δημιουργήσουμε κάτι άλλο μεγαλύτερο. Κύριε Τσίγκα, ακολουθεί το σαν πρακτική παλαιότερες δεκαετίες όσο λειτουργούσε και ήταν διαχωρισμένη η δασική υπηρεσία. Έχω την αίσθηση ότι παρόμοιες πρακτικές ακολουθούσαν οι δασικοί σε μια προσπάθεια να περιορίσουν ή να ανασχέσουν τα μέτωπα της φωτιάς? Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος, εφόσον υπάρχει η γνώση, η εμπειρία και όλα τα μέσα, πυροσβεστικά οχήματα, γιατί αν γυρίσει μια μοίρα ο άνεμος μπορεί να ξεφύγει από κάποια πλευρά η πυρκαγιά. Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα να οδηγούμε εμείς και να κατευθύνουμε εμείς την πυρκαγιά προς το μέτωπο και από πλευρικά σημεία να γίνεται κατάσβεση. Μάλιστα, εγώ. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που γίνεται, κύριε Τσίγκα. Εμείς η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το βλέπουμε. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Τώρα νομίζω, μπορεί να με διορθώσει ο κύριος Τσίγκας, ότι σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται. Νομίζω ότι στις πυρκαγιές της Ηλίας το 2007, Κύπροι συνάδελφοί σας είχαν προτείνει, ενδεχομένως, δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί ήταν κοντά στον τόπο καταγωγής μου, είχαν προσπαθήσει κιόλας να αντιμετωπίσουν, να επιχειρήσουν ανάσχεση, αλλά βέβαια ήταν παράνομο και δεν ακολουθήθηκε ως μέθοδος από όσο θυμάμαι. Σωστό είναι αυτό. Πλέον με την άδεια του δασαρχείου, με τη συνεργασία με την δασική υπηρεσία, υλοποιούνται όλα αυτά. Είναι ένα στοιχείο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έγιναν προπαρασκευαστικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, έτσι ώστε αυτό το καλοκαίρι να μην έχουμε τεράστιες καταστροφές, να έχουμε περιορισμό των πυρκαγιών και των συνεπειών από όλη την κλιματική κρίση που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη και πιο πολύ στη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, εμείς από την πλευρά μας να σας ευχαριστήσουμε ακόμα μία φορά για το έργο που γίνεται από τους πυροσβέστες, για αυτή την τεράστια προσπάθεια φέτος να μην έχουμε έτσι κάποια πολύ μεγάλη φωτιά. Είναι ακαριαία η αντίδραση των πυροσβεστών και με τα ντρόνς φυσικά έχουν βοηθήσει αρκετά φέτος. Σαφώς είναι πολύ κομβική η συνεισφορά των ντρόνς φέτος και στην Αττική εδώ με τα 25 ντρόν 24 ώρες το 24ωρο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και από την ομάδα Ίκαρος του πυροσβεστικού σώματος με τα ντρόν στα οποία μεταφέρουν εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΞΟ ενιαίο στο νηστικό κέντρο επιχειρήσεων στο Μαρούσι, έτσι ώστε να μπορούμε αυτομάτως να έχουμε εικόνα
πορεία της πυρκαγιάς. Όπως προανέφερα, μαζί με πάρα πολλές άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπως οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις ένοπλες δυνάμεις και με την ελληνική αστυνομία, αλλά είναι τεράστια η συνεισφορά και των εθελοντών αυτή την περίοδο. Και μάλιστα, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να μην προβαίνουν σε χρήση φλόγας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τώρα, κύριε Τσίγκα, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο και τη διάθεσή σας να βγείτε στην εκπομπή και να μας εξηγήσετε όλα όσα μάθαμε. Βεβαίως, δεν γνωρίζω αν έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε τη δυνατότητα εικόνας πιθανά. Αν βλέπετε, λοιπόν, ναι. Θα ήθελα να δείτε για τα επόμενα 15-20 δευτερόλεπτα ένα βίντεο που έχουμε εντοπίσει και βεβαίως δείχνει το πώς, κυρίως στην Κίνα, έτσι είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλη τεχνολογία, πώς ενσωματώνουν οι συνάδελφοί σας στην Κίνα τη νέα τεχνολογία και πώς χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά ντρόν, μπορείτε να δείτε, για να κατευθύνουν το νερό να εστιάσει ακριβώς εκεί που υπάρχει πυρκαγιά. Μπορείτε να δείτε μια άσκηση κατάσβεσης, εμένα μου φάνηκε εντυπωσιακή, καθώς όπως μπορείτε να δείτε μπορούν να πάνε ακριβώς στον όροφο ενός πολυόροφου κτηρίου και να ανασχέσουν, να κατασβέσουν την φωτιά όταν αυτή εκδηλωθεί. Είναι γεγονός, οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν πάρα πολύ. Έτσι και εδώ στην Ελλάδα ο εξυγχρονισμός του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης. Δείτε εδώ πέρα τι ακριβώς γίνεται. Είναι κατεύθυνση του νερού χωρίς ανθρώπινο χέρι παρά μόνο μέσω κομπιούτερ και δικτύου η διαχείρισή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλύτερα σήμερα. Εξελίσσονται όλα αυτά τα μηχανήματα της πυροσβεστικής και καλό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.